Από νωρίς το πρωί της Κυριακής 5 Δεκεμβρίου, 840 εκλογικά τμήματα έχουν στηθεί σε όλη την Ελλάδα για τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του Κινάλ για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Τα μέλη και οι φίλοι του κινήματος προσήλθαν στις κάλπες χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία προκειμένου τα μέλη και οι φίλοι του κινήματος αλλαγής να εκλέξουν τον νέο τους πρόεδρο. Μέχρι στιγμής εδώ στις Σέρρες, στην πόλη των Σερών, η εκλογική διαδικασία κυλά ομαλά χωρίς να έχει υπάρξει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Και σύμφωνα με τα όσα μας έχουν πει, η προσέλευση του κόσμου είναι μεγάλη. Από τις 7 το πρωί προσέρχονται οι ψηφοφόροι, τα μέλη και οι φίλοι της Δημοκρατικής Παράταξης του ΠΑΣΟΚ. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. Η συμμετοχή αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Νομίζω θα ξεπεράσουμε τις 212.000 που συμμετείχαν το 2017 και αυτό δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει και η Δημοκρατική Παράταξη είναι εδώ. Τα μηνύματα που παίρνετε από άλλες εκλογικές περιφέρειες? Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά σχεδόν παντού. Παντού βασικά. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα και όπως σας είπα, η συμμετοχή αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από την, σε σχέση με την προηγούμενη φορά την ίδια ώρα. Είναι μια γιορτή της δημοκρατίας, μια γιορτή για την παράταξή μας. Και νομίζω ότι ο ήλιος της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής απελευθέρωσης θα ανατείλει και πάλι. Προσπαθούμε να τηρούμε και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ούτως ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Εδώ στο τοπικό επίπεδο, πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσουμε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα? Μετά τις 9 το βράδυ νομίζω θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια εικόνα και μια εκτίμηση. Τα μηνύματα τώρα, επειδή είχα δουλειά και ήμουν εκτός και ταξίδευα, δεν μπόρεσα να τα δω, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ στατιστικά που πηγαίνω έρχονται και όπως ερχόμουν και στη Μεραρχία που είχε κόσμο, τουλάχιστον στην περιοχή μας υπάρχει ενδιαφέρον. Θέλω να πιστεύω με το ενδιαφέρον που έδειξε ο κόσμος του ΠΑΣΟ και χώρια αυτοί που δεν φαίνονται, σαν παλιός ΠΑΣΟΞΙΣ, δεν νομίζω να πάει σε κόσμο. Θα κυλήσουν όλα ομαλά. Ναι. Η διαδικασία κυλάει ομαλά. Εγώ θέλω να πω ότι κάθε εκλογική διαδικασία είναι μια γιορτή της δημοκρατίας. Σήμερα είναι η γιορτή του ΠΑΣΟΚ. Η επόμενη μέρα πώς τη βλέπετε? Ενωτική για όλους? Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ενωτική. Πρέπει να είναι ενωτική για το καλό του ίδιου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το καλό της Ελλάδος. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών στήθηκαν συνολικά 22 κάλπες. Στην πόλη των Σερών, στο ξενοδοχείο Φίλιππος Ξενία και στο εργατικό κέντρο, τα μέλη και οι φίλοι προσήλθαν προκειμένου να επιλέξουν τον νέο τους αρχηγό. Ξεκίνησε από το πρωί, η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο, γιατί όλο το διάστημα που προηγήθηκε ήταν ένα κουραστικό διάστημα. Όμως έχουμε αισιοδοξία τεράστια και ο κόσμος μας δίνει πολύ σημαντική όθηση ώστε να γίνει αυτή η γιορτή της δημοκρατίας που σήμερα βλέπουμε και εδώ και στο εργατικό κέντρο και σε όλο το νομό. Υπάρχουν 22 κάλπες με ανθρώπους που ήρθαν από την αυτοοργάνωση και διέθεσαν τον εαυτό τους ώστε αυτό το εγχείρημα να πάρει μια οντότητα και μια ουσιαστική προοπτική. Το γεγονός ότι από το πρωί και εδώ και στην Αθήνα ο κόσμος κατακλείζει τα εκλογικά κέντρα δείχνει και το αποτέλεσμα. Ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχει μια ενότητα, μια ομοψυχία και το στοίχημά μας είναι για την επόμενη μέρα. Ο νέος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ που θα βγει να είναι και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και ο μεθαυριανός πρωθυπουργός. Και ενωτικός για όλους. Ενωτικός το έχουμε αποδείξει και αυτό είναι το στοίχημά μας. Ήρθατε εδώ τώρα, βλέπουμε, για να ψηφίσετε κι εσείς. Για να ψηφίσουμε. Πώς την βλέπετε την όλη εκλογική διαδικασία, τι μηνύματα παίρνετε, υπάρχει προσέλευση του κόσμου? Πιστεύω ναι. Πιστεύετε ναι? Αρκετή. Η επόμενη μέρα πώς την βλέπετε? Ενωτική για όλους? Εγώ πιστεύω ότι όποιος εκλέγει τώρα, πιθανόν να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Όλα κυλάνε ήρεμα και ομαλά. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν. Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλο και αποδεικνύεται από τη σημερινή συμμετοχή του. Προσπαθούμε να τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας, τα υγειονομικά, με τα αντισηπτικά, με τις μάσκες και με τις αποστάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια ομαλή έκβαση της εκλογικής διαδικασίας και όλα θα πάνε καλά. Περιμένατε όλη αυτή την προσέλευση του κόσμου? Κοιτάξτε, ήταν τα μηνύματα που παίρναμε όλο αυτό τον καιρό, ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Μέχρι και τις τελευταίες μέρες ήταν αυξητική η τάση του ενδιαφέροντος, οπότε περιμέναμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Βέβαια, ίσως ξεπερνά και τις προσδοκίες μας
η σημερινή παρουσία του κόσμου. Μέχρι στιγμής, αν και είχαμε ένα πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα, είχε πέσει το σύστημα από τη μεγάλη προσέλευση, αποκαταστάθηκε γρήγορα. Η προσέλευση είναι ικανοποιητική, μπορώ να πω ότι από τα προβλεπόμενα καλύτερα. Βέβαια θα το δείξει στο τέλος της διαδικασίας. Κιλά ομαλά και όπως είπαμε έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τα αποτελέσματα, λίγο έτσι μια πρώτη γεύση, πότε θα τα πάρουμε περίπου? Τα αποτελέσματα γύρω στις 8.